Κυρία Κομνινάκα, ο κ. Μπουτσικάκης λέει ότι αυτά τα λεφτά έχει κυβέρνηση, αυτά μπορεί να κάνει τα αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο. Κυρία Πέρκα λέει ότι πρέπει να μειωθεί και ο ΦΠΑ και να γίνουν πιο πολλοί έλεγχοι και να φορολογηθούν τα υπερκέρδη. Εσείς τι λέτε? Κοιτάξτε, το αν έχει αυτά τα λεφτά η κυβέρνηση ή όχι προκύπτει από τον προϋπολογισμό και τα πόσα δίνονται, τα 14 δις που θα δοθούν με διάφορους τρόπους για να ενισχυθούν επιχειρηματικοί όμιλοι και τα 3,5 δις αντίστοιχα που δίνονται για να υποτίθεται να ενισχυθούν τα χιλιοματωμένα λαϊκά νοικοκυριά που και αυτά τα πληρώνουν από την τσέπη τους ως φορολογούμενοι. Το ζητούμενο είναι όμως ότι αυτή τη στιγμή το τεράστιο κόστος της ενέργειας που μετακυλείται βέβαια και σε όλους τους τομείς της ζωής, ακρίβεια σε όλα τα βασικά προϊόντα διατροφής κλπ. Δεν είναι κάτι που προκλήθηκε αποκλειστικά και μόνο από τον πόλεμο. Η κατάσταση αυτή αυξήσεων των τιμών έχει ήδη ξεκινήσει να εκδηλώνεται από το Σεπτέμβριο του 2021 και τι σημαίνει αυτό, ότι είναι αποτέλεσμα στην πραγματικότητα των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της απελευθέρωσης της ενέργειας και του γεγονότος ότι η τιμή της ενέργειας με ευθύνη και της σημερινής κυβέρνησης αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ που μας έβαλε στο χρηματιστήριο ενέργειας και το ΠΑΣΟΚ κοινάλ που δεν διαφοροποιείται σε αυτό το κομμάτι διαμορφώνεται με βάση τον τζόγο του χρηματιστήριου ενέργειας που σημαίνει ότι από ώρα σε ώρα και από μέρα σε μέρα μπορεί να αλλάζει η τιμή της ενέργειας από παράγοντες που δεν έχουν καμία σχέση βέβαια με το πραγματικό κόστος παραγωγής της. Αυτό που σήμερα είναι αναγκαίο λοιπόν είναι σε αυτά τα βασικά, ιδιαίτερα στο κομμάτι της ενέργειας που είναι το αναγκαίο αγαθό για την επιβίωση του καθενός, ναι, ότι θα έπρεπε εδώ και τώρα να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ ώστε να μην εκτινάσεται περαιτέρω η τιμή της ενέργειας. Κάτι που αν θέλετε το διεκδικεί το ΚΚΕ και ενώ τα άλλα κόμματα παριστάνουν, για παράδειγμα τα κόμματα της αντιπολίτευσης παριστάνουν ότι προτείνουν... Το ΦΠΑ να καταργηθεί πού? Στα ενέργεια και στα καύσιμα. Αυτό με κατάργηση εντελώς. Φυσικά, γιατί αυτά υπάρχουν άλλοι τρόποι. Είναι πάνω κοιτάξτε, από 4 δις που λέτε. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να μέχρι σήμερα... Τα έχετε υπολογίσει αυτά, κύριε Κομνινάκα. Μέχρι σήμερα σε αυτές τις συνθήκες οι εφοπλιστές να έχουν αφορολόγητα καύσιμα, ναι, και να έχουν φορολογημένα καύσιμα τα λαϊκά νοικοκυριά. Ωραία. Υπάρχουν άλλες πηγές λοιπόν που θα μπορούσαν κύριε να στρέψουν. Κύριε Κομνινάκα, πείτε μας μόνο αυτό, αν αυτά τα λεφτά, εγώ λέω ότι είναι πάνω από 4 δις, μπορεί κάποιος να λέει ότι είναι περισσότερα ή λιγότερα. Αυτά τα δύο, ΕΦΚΟΥ και ΦΠΑ, τα έχετε υπολογίσει, βγαίνουν από κάπου αυτά τα λεφτά αν τα κόψουμε? Σας είπα από πού βγαίνουν. Από πού? Αν φορολογηθούν οι εφοπλιστές που έχουν αφορολόγητο καύσιμο, για να θέλω 1000 ευρώ. Αν φορολογηθούν μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι που έχουν προκλητικές απαλλαγές και ατέλειες και σε κάθε περίπτωση, κοιτάξτε, γιατί πρέπει να μπαίνει και στη συζήτηση αυτό, ναι, ότι σε αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να συζητάμε να μην βάζουμε στο κάδρο την πολιτική που οδηγεί στο να έχει ο λαός πανάκριβη ενέργεια που είναι αυτή της πράσινης μετάβασης, γιατί αχρηστεύθηκαν οι λιγνητικές μονάδες της χώρας που θα μπορούσαν να εξασφαλίζουν φτηνό και επαρκές ρεύμα για τη χώρα. Και κοιτάξτε, επειδή έχω ακούσει κατ' επανάληψη να λένε ότι δεν είναι περιβαλλοντικά φιλικές αυτές οι πηγές. Υπάρχουν μέθοδοι σήμερα που μπορούν και να δεσμεύουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα από αυτές τις μονάδες και να τις αξιοποιούν σε άλλους τομείς. Άρα έχει να κάνει με την επιλογή που κάνουν να ενισχύσουν συγκεκριμένες κερδοφόρους τομείς για επιχειρηματικούς ομίλους που τους προτιμούν. Και να πω μια κουβέντα, ναι, και να κλείσω με αυτό. Ναι, ναι. Γρήγορα, θέλετε. Ναι. Κοιτάξτε, την ώρα λοιπόν που παρουσιάζονται η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα ότι να κλαίνε για τα συνέπειες του πολέμου που οδηγούν σε αυτό το ενεργειακό κόστος και την ακρίβεια στη χώρα μας, τροφοδοτούν με κάθε τρόπο την κλιμάκωση του πολέμου και μια τέτοια τροφοδότηση και ενίσχυση ήταν και το ψήφισμα που από κοινού ψήφισε Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, ναι, για την αποστολή, για να αυξήσει μαζικά η στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία για αποστολή νέων όπλων. Κύριε Κομνινάκα, με τι να πολεμήσουν οι Ουκρανοί, με σφεντώνες? Κοιτάξτε, έχουν ένα επιτιθέμενο εισβολέα. Ναι, κάπως πρέπει να μεθούν και αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό που έχει αποδειχθεί είναι ότι η αποστολή όπλων, ναι, και δεν οδηγεί τελικά στον τερματισμό του πολέμου. Όχι, κύριε Κομνινάκα, ρωτάω το εξής. Έχουμε ένα πόλεμο. Η Ρωσία έχει επιτεθεί στην Ουκρανία. Οι Ουκρανοί αμήνονται. Θεωρώ ότι είμαστε με το πλευρό του αμυνωμένου. Θεωρώ εγώ. Άρα κάπως πρέπει να πολεμήσουν. Άμα τελειώσουν τα όπλα, κάπως πρέπει να τους βοηθήσει.
σε μια τέτοια συνθήκη, ναι, και η μεν και η δε τώρα για να μιλάμε σε μια τέτοια έκταση πόλεμο, ναι, για επιτιθέμενο και αμυνόμενο. Όταν δεν μιλάμε για τον Ουκρανικό λαό. Μιλάμε για ένα πόλεμο που τροφοδοτείται και ενισχύεται και αποκτά χαρακτήρα γενίκευσης και από την εκδοτικότητα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αμήν του Ουκρανία, μην ξεχάσουμε κατά βασικά. Κοιτάξτε, η έναρξη του πολέμου προφανώς έγινε από την απαράδεκτη εισβολή της Ρωσίας. Ωστόσο, δεν μπορεί να κλείνουμε τα μάτια και να μην είναι κατανοητό. Αν επιτεθεί η Τουρκία στην Ελλάδα και η Ελλάδα ζητήσει βοήθεια από άλλες χώρες, πρέπει να στείλουν όπλα άλλες χώρες, ναι ή όχι? Να με αφήσετε να. Απάντηση σε αυτό που σας λέω, κουβέντα κάνουμε. Επιτεθεί η Τουρκία στην Ελλάδα και έρχεται η Ελλάδα και λέει: χρειάζομαι όπλα για να αμυνθώ. Πρέπει ή όχι, θα βγει το αντίστοιχο κουκουέ στην άλλη χώρα να πει: μη στείλετε όπλα, αν θα λύσουμε μόνο. Κοιτάξτε, επειδή τώρα μιλήσατε και για την Τουρκία τελικά, ναι, οι νατοικοί σύμμαχοι μειώνουν την επιθετικότητα τη Τουρκία ή όχι? Γιατί η γερουσία του ΝΑΤΟ δεν θέλετε κι εσείς να ακούσετε. Εγώ δεν ακούσω μια χαρά, γι' αυτό σας ρωτάω. Ναι, αλλά θέλω να ακούσω αυτό που σας ρωτάω, όχι αυτό που θέλετε να πείτε για τον ΝΑΤΟ. Θα απαντήσω αυτό που κρίνω να απαντήσω. Κάτι άλλο από αυτό που ρωτάω. Δεν δηλαδή απαντάω κάτι άλλο. Σας εξηγώ ότι η όξυνση του πολέμου δημιουργείται ακριβώς με όλα αυτά, με την εμπλοκή και άλλων χωρών, με τους σχεδιασμούς και του ΝΑΤΟ, δηλαδή, που τελικά οδήγησαν και στην έκρηξη του πολέμου και στην άλλη δεν υπάρχει. Η όξυνση, η μη όξυνση είναι αφήσει του Ουκρανού να πεθάνουν, να του κατακρεουργήσουν οι Ρώσοι, για να μην πει η κυρία Κομινάκα ότι έχουμε όξυνση. Κοιτάξτε να δείτε. Αν βλέπετε λύση, να μου την πείτε. Δεν θα βγάζετε συμπεράσματα από όσο το εκτιμάτε εσείς. Γιατί το βήμα να απαντήσετε. Το ότι οι Ουκρανοί μετατράπηκαν σε σάκο του μπόξου έχει να κάνει με το πώς προετοιμάστηκε ο πόλεμος και με την περικύκλωση της Ρωσίας και τις επιθετικές και την προετοιμασία που γινόταν από την μεριά του ΝΑΤΟ και τους κινδύνους που διαμόρφωσε για τον Ουκρανικό λαό η μεγαλύτερη εμπλοκή του ΝΑΤΟ και η εξέλιξη των σχεδίων στην περιοχή. Αυτά ήταν που τροφοδότησαν την επιθετικότητα και βέβαια φυσικά και της απαράδεικτης την επιθετικότητα από τη μεριά της Ρωσίας που δεν σταματάει με τις διάφορες επιθετικές ενέργειες από τη μία και από την άλλη πλευρά και γι' αυτό για μας είναι ξεκάθαρο ότι οι δυο λαοί είναι οι μόνοι που μπορούν, αν θέλετε, να σταματήσουν αυτό το μακελιό που γίνεται στις πλάτες τους. Πώς να σταματήσουν? Επιτίθεται, ρίχνει πυράβλους, σκοτώνται άμαχοι. Με τι να απαντήσει ο άλλος? Χρειάζεται όπλα να απαντήσει. Τώρα είμαστε ένα φαντασιακό κόσμο ή είμαστε το πραγματικό, κύριε Κομινάκα? Τι σημαίνει δύο λαοί? Να κάνουν τι ακριβώς οι δύο λαοί? Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό εγώ σας λέω ότι η κλιμάκωση του πολέμου και η έντασή του δημιουργήθηκε ακριβώς από την ένταξη και εμπλοκή και άλλων χωρών σε αυτό τον πόλεμο. Που τελικά την πληρώνει και ο Ουκρανικός λαός. Δεν έχουμε χρόνο και πρέπει να δώσουμε λόγο στους άλλους. Δεν λειτουργήσαν ως ειρηνευτικές δυνάμεις η εμπλοκή του ΝΑΤΟ. Κύριε Μπουτσικά, κυρίως θα πρώτα να απαντήσετε.